Πού τηλεφωνούμε? Πού τηλεφωνούμε για να πάμε 4 μέρες στη Μάνη και να μείνουμε σε μια εκπληκτική σουίτα, ένα δώρο αξίας 1.200 ευρώ από το Epsilon και από το μη χανόμαστε με πάρα πολύ αγάπη. Ο μαγικός αριθμός για σας είναι 901-600-4551, 901-600-4551. Τηλεφωνείτε, ακούτε το ηχογραφημένο μήνυμα και πληκτρολογείτε τον αριθμό που θα ακούσετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, διότι στην περίπτωσή μας ο πιο γρήγορος κερδίζει. Και κερδίζει τετραήμερη διαμονή στο Κυρίμε Hotel στη Μάνη, σε σουίτα για 2 άτομα η διαμονή, με πρωινό, με εστιατόριο που επιμελείται ο Χριστόφορος Πέσκιας. 1.200 ευρώ είναι το δώρο μας και στις 4 Απριλίου θα ανακοινώσουμε το όνομα του νικητή. Και τώρα, υποδεχόμαστε τον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος ξεκίνησε για δεσπότης, τελικά όμως έγινε ένας υπέροχος και διάσημος Παπασούζας και ένας από τους καλύτερους κωμικούς που διαθέτει αυτή η χώρα. Κυρίες και κύριοι, μετά από πολλά χρόνια θα τον ξαναδείτε. Ο κύριος Νίκος Παπαναστασίου μας κάνει απόψε την τιμή στο Μηχανόμαστε. Σου αλλάζουν καλά καλά τα φώτα και ύστερα σου λένε πιο γρήγορα για εσάς, πιο εύκολα για μας. Είμαι πολύ ωραίο. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίο. Είμαι αλέντελον. Τις κούκλες 2-2. Καλώς ήρθατε. Θα πάρω και βραβείο. Να μιλάω στον Ενικό, διότι τόσα χρόνια. Από εδώ, χώρα, θα μου πεις. Μιλάω στον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε τόσα πολλά χρόνια. Την πρώτη φορά που σε γνώρισα ήσουν 4 χρονών. Δηλαδή πριν από 16 χρόνια. 17. Άντε 18. Έτσι, άντε 30. Όχι, Άντε 40. Κάτσε. Θα αρχίσω να βάζω κι άλλα για να λέμε τις αλήθειες. Καλώς ήρθες, Νίκο μου αγαπημένε. Είμαι ευτυχισμένος που είμαι μαζί σου εδώ. Καλώς ήρθες. Πάρα πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος. Κι εγώ είμαι πολύ χαρούμενη. Ναι. Πολύ χαρούμενη. Έχω τόσες πολλές αναμνήσεις που αν αρχίσω και μιλάω, δεν θα σε αφήσω να... αυτή είναι η χαρά ενός παρουσιαστή. Είναι ο καλεσμένος του να αρχίσει να μιλάει και να μην χρειαστεί ο δημοσιογράφος, εντός αγωγικών δημοσιογράφος, ο παρουσιαστής να κάνει καμία ερώτηση, να τα πείτε όλα εσείς. Την πρώτη φορά που σε είχε φέρει ο πατέρας σου, αυτός ο συγκλονιστικός άνθρωπος. Στις πρόβες σου με τη Μαρία. Δεν υπάρχει τέτοια προσωπικότητα, δεν έχω ξαναγνωρίσει τέτοια προσωπικότητα στη ζωή μου. Σε είδα και λέω, τι πλάσμα είναι αυτό. Ήσουν 5 χρονών. Ήμουνα μία μπάλα, μάγουλα με λίγο άνθρωπο και παρέμεινα βέβαια, αλλά μην πας περιπτώσει, λέμε τώρα. Πολλά χρόνια καριέρας και βέβαια σκεφτόμουν διαβάζοντας τα διάφορα πράγματα που έχεις κάνει, πόσο επίκαιρος ξανά γίνε στις μέρες μας ο εισαγόμενος, έτσι. Νομίζω... Πάντα ήταν, αλλά πόσο ξανά γίνε, έτσι. Ούτε το έχω εισπράξει. Αλήθεια. Και ούτε το έχω νιώσει. Παρόλο που τη δεύτερη μέρα που πεζόταν το σποτ αυτό, είχε μεγάλη επιτυχία. Και εγώ δεν το έχω εισπράξει αυτό. Δεν το έχεις εισπράξει δε κυριολεκτικά, γιατί πρέπει να σας πω ότι ο Νίκος Παπαναστασίου για το τηλεοπτικό σποτάκι το εισαγόμενος είμαι, δεν πληρώθηκε ποτέ, έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν πήρες ποτέ λεφτά. Όταν ήθελα να μου κάνουν την πρόταση, μου είπαν για τα χρήματα και δεν το δέχτηκα. Δεν ήθελα να πάρω χρήματα για αυτή την ιστορία όλη. Πολύ σπάνιο αυτό πάντως για... Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει γιατί το έκανα αυτό τότε. Δεν ξέρω αν τώρα θα το έκανα. Ναι, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω. Λογικό. Αλλά το έβλεπες και μόνος ότι είναι κάτι που πρέπει να έχει, ας πούμε, ένα χαρακτήρα από μέρους σου γενεοδορίας, ας πούμε, αυτό να είναι το μια έκανα, προσφορά. Υποτίθεται για τους Έλληνες, για την Ελλάδα. Mm-hmm. Να πάψουν να αγοράζουν εισαγόμενα. Σωστό. Και να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα. Ποιος από τους δικούς σου δεν ήθελε να γίνεις με τίποτα ηθοποιός, ο πατέρας σου νομίζω δεν ήθελε. Ναι. Δεν ήθελε. Και όταν πήγα στην δραματική σχολή δεν το ήξερε ο πατέρας μου. Κρυφά. Δεν το ήξερε. Πήγα κρυφά.
γιατί τότε ήμουνα και αθληταράς. Ήμουνα πρωταθλητής Ελλάδος στην κολύμβηση. Α, ήσουν ναι, ναι. Ναι, έχω κάνει και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό το έχεις κάνει. Και επειδή είχε ζήσει ο πατέρας μου αυτές τις σημαντικές στιγμές της ζωής μου, ότι είχε περάσει το μυαλό του. Και επειδή ήταν και στρατιωτικός, και επειδή ένα διάστημα υπηρετούσε στο τρίτο σώμα στρατού, στη Θεσσαλονίκη, περνάγανε πολύ θίαση από εκεί και τους διευκόλυνε σε πάρα πολλά πράγματα. Και οικονομικά ακόμα. Και τους είχε ζήσει τους τοπίους. Να. Και τα καλά τους και τα κακά τους. Να. Και όταν το άκουσε, ότι, όταν του είπα, ξέρεις, ονειρεύομαι κάποια στιγμή να βγω στη σκηνή, μου λέει, ποια σκηνή. Ποια σκηνή, μου λέει. Θεατρική, παπά. Πρόσκοπος. Ναι. Όχι, στο θέατρο. Στο θέατρο. Το σκέφτηκες καλά, μου λέει, αυτό. Λέω, ναι. Έχω αποφασίσει. Εντάξει, μου λέει. Εφόσον το αποφάσισες. Και κάπως έτσι τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Αλλά ας τα δούμε λίγο με εικόνα και με ήχο μέσα από το αφιερωματικό βίντεο του κυρίου Νίκου Παπαναστασίου. Η θεία του ήθελε να τον δει δεσπότη. Αυτός έγινε παπασούζας. Ο Νίκος Παπαναστασίου γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στον Πειραιά και αποτέλεσε την ενσάρκωση του Έλληνα μιας εποχής που μας τελείωσε. Πατέρας στρατιωτικός, αυστηρός, κλειστός άνθρωπος. Δεν ήθελε ο γιος του να γίνει ηθοποιός. Ξεκίνησε να ασχολείται με το κολύμπι και έφτασε να γίνει πρωταθλητής Ελλάδας. Η απόσταση από την πισίνα στη δραματική σχολή αποδείχτηκε μια χεριά δρόμος, έστω και αν στην αρχή σπούδασε στα κρυφά. Μανούλα μου, τι έχει να γίνει απόψε. Σεισμός 6,8 ρίχτερ. Πρώτη του εμφάνιση στην ταινία «Ερωτικά παιχνίδια» το 1960 με Λάμπρο Κωνσταντάρα, Γιώργο Πάντζα και Μίρκα Καλαζοπούλου. Παρέα σου είναι. Ναι, γιατί σου γυάλισε. Το πήρε και χτες το μάτι μου. Είναι να το πιεις στο ποτήρι. Πολλοί θέλουν να το πιούνε, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Συνεχίζει με μικρούς ρόλους στα «Κορίτσια για φίλημα» και «Τέντι Μπόι αγάπη μου», ενώ ερμηνεύει και δραματικούς ρόλους όπως την ταινία «Πόθη στο καταραμένο βάλτο». Πού τα έχεις. Θα μιλήσεις. Επόμενο βήμα, οι ταινίες «Ραντεβού στον αέρα», «Η θεαλασχέση Χάντρες», «Ο δασκαλάκος ήταν λεβεδιά». Πλήρησε συνονοησία του νέου κύματος με το κατεστημένο. Το κεφάλαιο εξακολουθεί να πιέζει την ελεύθερη σκέψη. Για να πιέζει. Την ελεύθερη σκέψη. Ο Παπασούζας. Γιατί πάρας. Γιατί σκέφτηκες να μην έρθεις. Τώρα γιατί πάρασες. Για να μην σκεφτείς αυτό που σκεφτόσουν. Ενώ σιγά σιγά χτίζει όνομα και στο θέατρο. Πήρε δάνειο για να πληρώσει την κηδεία, ρε. Και πότε έβαλε την πρώτη δόση. Η δευτέρα παρουσία. Το μεγάλο μπαμ γίνεται όταν του προτείνουν να κάνει ένα τηλεοπτικό σποτ για την υποστήριξη των ελληνικών προϊόντων. Το σποτ με τίτλο «Ο επιμένων ελληνικά» κάνει πάταγο με τον Ελληνάρα που περιμένει για το επίδομα ανεργίας, ενώ παράλληλα δειγματίζει τα εισαγόμενα προϊόντα που αγόρασε. Παπούτσι, εισαγωγής, 11 χιλιάρικα, σκίζει. Πουκάμισο, μπουφανάκι, εισαγωγής, 9 καφετούλια. Μοντελάκιο δικό σου, έτσι. Σιγάρο, εισαγόμενο, παπ και τάλιρο, σκέτο Τέξας. Η ταινία που ακολουθεί, ο Λαλάκης ο εισαγόμενος, τον κάνει πασίγνωστο. Εκτός από τους κινηματογράφους, γεμίζουν και τα θέατρα, με το κοινό να κρέμεται από τα χείλη του. Μία ατάκα του προκαλούσε ασταμάτητα γέλια. Μεγάλες παραγωγές στηρίζονται πάνω του, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους top κωμικούς. Άνεργος, αλλά τι άνεργος, με τα όλα. Πουκαμισάκι εισαγόμενο, παντελονάκι εισαγόμενο, παπουτσάκι εισαγόμενο, ρολογάκι όλα εισαγόμενα. Σκέτο μοντελάκι ο ανεργός σου, έτσι. Η ταινία «Ο Αγκαλίτσας» το 1985 συνέχισε την επιτυχία. Αυτά τα μπουκαλάκια να τα δώσετε στους ασθενείς συναδέλφους σας. Μόλις τα πιούνε θα αρχίσουν να πετάνε και να γελαϊδάνε. Ευχαριστώ. Στην τηλεόραση έχει κάνει λίγες αλλά καλές δουλειές. Όνειρο Παρμένος με τον Κώστα Βουτσά. Και δεύτερον είναι πολύ κουτός. Τόσο κουτός που σίγουρα κάποια μέρα θα βγάλω λεφτά από αυτόν. Γιούγκερμαν, τα παλιόπαιδα τα τίθασα, άνθρωποι και ανθρωπάκια.
Παντρεύτηκε την Κατερίνα, μια σπουδαία γυναίκα, ένα στήριγμα όπως λέει ο ίδιος, και έκανε δύο παιδιά, την Εύα και τον Αλέξανδρο. Δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει θέατρο και να θεωρείται ένας από τους κορυφαίους της ελληνικής επιθεώρησης. Είμαι όλα τα εισλόγος εκτός από ηλεκτρολόγος. Στον τομέα μου καλά η αφεντία, πέφτω πάνω στο θέμα σεξ και το ξεσκίζω. Το να κάνω τους ανθρώπους να γελάνε είναι το σημαντικότερο πράγμα για μένα, μας είπε ο ίδιος. Και ναι, όταν το συναντάς, επιβεβαιώνεις αυτό που λένε, ότι οι κωμικοί ηθοποιοί είναι πιο σκεπτόμενοι από τους δραματικούς. Ναι, παίζουμε. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Όλα αυτά τα έχω κάνει εγώ. Όλα αυτά τα έχεις κάνει εσύ. Και ίσως και άλλα πολλά που δεν χώρισαν στο βίντεο. Γιατί τα βίντεο, όπως καταλαβαίνεις, αυτά είναι πάντα μία περίληψη της καριέρας των καλεσμένων αυτής εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, κύριε Παπαναστασίου. Μπράβο σας. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Και ελπίζουμε να κάνετε κι άλλα ακόμα. Έτσι. Ελπίζουμε να κάνετε κι άλλα. Το ελπίζω. Ναι, ακριβώς. Ναι, θα κάνω κι άλλα πολλά. Να κάνεις κι άλλα πολλά. Θα πιαστώ από την τελευταία τάκα του αγαπημένου μου του Βασίλη. Οι κωμικοί ηθοποιοί είναι πιο σκεπτόμενοι από τους δραματικούς. Το πιστεύεις, συμφωνείς με αυτό? Ναι. Mm. Είναι τραγικά πρόσωπα οι κωμικοί ηθοποιοί. Έτσι. Όπως το ακούς. Τραγικά πρόσωπα είναι οι κωμικοί ηθοποιοί. Κρύβουνε στο μυαλό και στην ψυχή τους πράγματα που όχι δεν μπορούνε, ίσως δεν θέλουν να τα βγάλουν προς τα έξω. Ναι. Κρύβουνε. Κρύβουνε πράγματα. Επίσης, εγώ σκεφτόμουν πάντα ότι ένας ηθοποιός, ένας κωμικός ηθοποιός πρέπει να ανέβει στο σανίδι και να κάνει τους θεατές από κάτω να γελάσουν πάρα πολύ. 5 μέρες τη βδομάδα, έτσι όσες μέρες δουλεύει το θέατρό του, είτε ο ίδιος είναι άρρωστος, με πυρετό, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή του, ενώ ο δραματικός το οποίο θα παίξει δράμα. Δηλαδή, είναι, όχι ότι είναι πιο εύκολο, ο ηθοποιός πάντα για μένα κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Τους θαυμάζω πάρα πολύ τους ηθοποιούς. Αλλά έλα λίγο και στη θέση του κωμικού ηθοποιού. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Τραγικά πρόσωπα. Τραγικά πρόσωπα. Να έχεις περάσει μια πολύ άσχημη περίοδο στη ζωή σου, μια τραγική περίοδο στη ζωή σου και την ίδια μέρα να είσαι υποχρεωμένος να βγεις στη σκηνή και να κάνεις τον κόσμο να γελάσει. Mm-hmm. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που μου είχαν πει για τη Λαμπέτη, η οποία είχε χάσει την αδερφή της και το βράδυ βγήκε και έπαιξε. Ναι, βέβαια. Απίστευτο. Βέβαια, βέβαια. Απίστευτο. Βέβαια. Και πόσοι ακόμα και πόσοι ακόμα. Και πολύ. Είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η θεία σου ήθελε να σε κάνει δεσπότη. Ναι. Από πού και ως πού θέλω να μου πεις. Η θεία μου ήταν καλόγρια σε ένα μοναστήρι. Α, γι' αυτό. Και κάνανε μια γιορτή σε ένα πρεβεντόριο που ήταν εκεί η διευθύντρια. Και χρειαστήκανε ένα νέο παιδί, 6, 7, 8 χρονών, να κάνει τον ήρωα, την επιστροφή του ασώτου. Μάλιστα. Ήτανε για μικρά παιδιά αυτό. Και λέει μια κυρία, να λέει ο ανιψιός σας, ούτε να το σκεφτείτε, ούτε να το σκεφτείτε. Αυτός έχει άλλο προορισμό. Λέει, τι προορισμό, αυτός πάει για δεσπότης. Μα τι λέτε κυρία μου, λέει, ένα μικρό παιδί. Εν πάση περιπτώσει και με την πείσανε να παίξω και της είπαν τελείωσε, αυτός θα γίνει ηθοποιός. Από τότε δεν ασχολήθηκα ποτέ με το θέατρο. Ξαφνικά μου βγήκε. Ξαφνικά. Ξαφνικά. Μου ήρθε τώρα μια άσχετη ερώτηση, επειδή είδα και το πλάνο που κολυμπούσες και ήταν και πολύ ωραία φωτογραφία. Το συνέχισες να κολυμπάς, δηλαδή ακόμα τώρα. Βέβαια. Κολυμπάς ακόμα. Αφού σου λέω ότι ερχόταν ο πατέρας μου να με δει στην πισίνα που κολύμπαγα και εγώ την άλλη μεριά πήγαινα και στην δραματική σχολή. Αυτό ναι, σύμφωνοι. Αλλά δηλαδή ακόμα τώρα έχεις κρατήσει την αγάπη σου για το υγρό στοιχείο. Πάρα πολύ. Κολυμπάω ακόμα, χειμώνα καλοκαίρι.
Είδες καμιά φορά, ρε παιδί. Ναι. Μπορεί να μην το ακολούθησες επαγγελματικά, αλλά ο πατέρας. Κοίτα, ωραία. Κοίταξε να δεις. Όταν κάνεις... Καταπληκτική φωτογραφία αυτή, παιδιά. Όταν κάνεις. Εδώ κολυμπάω πεταλούδα. Όταν κάνεις πρώτα. Το κατάλαβα. Ναι. Είναι ολοφάνερο ότι κολυμπάς πεταλούδα. Τι θα κολυμπούσες, ποιο. Για πες. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό και εθιστείς αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Τρελαίνεσαι. Ο πατέρας σου πότε σε είδε πρώτη φορά στο θέατρο? Ο πατέρας μου με είδε στο θέατρο όταν... Προσπαθώ να θυμηθώ την παράσταση και δεν τη θυμάμαι την παράσταση. Πόσο χρόνο ήσουν εσύ? Αλλά ο πατέρας μου όταν ήρθε να με δει στο θέατρο, σαν τα τελευταία καθίσματα, πίσω-πίσω. Και ήρθε κρυφά να με δει. Δεν ήξερε εσύ ότι ήταν στην πλατεία? Όχι, δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Και ο πατέρας μου. Και να τον χαίρεστε και συγχαρητήρια. Ο πατέρας μου. Τα είχε χάσει ο άνθρωπος. Ναι, δεν είχε παρακολουθήσει πρόβες, ξαφνικά του ήρθε όλο το... Πώς το έμαθε ότι ο γιος του έγινε ηθοποιός? Του το είπα εγώ. Α, του το είπες τελικά. Τον είχα προετοιμάσει. Mm. Τον είχα προετοιμάσει για το... Αλλά εσύ δεν ήσουν προετοιμασμένος ότι θα έρθει να σε δει. Αυτό είναι. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι μου, και να επιστρέψουμε με περισσότερο Νίκο Παπαναστασίου στο Μηχανόμαστε σε λίγα λεπτά. Μιάνω στη σκηνή και βλέπω τον Καραγιώργη. Πώς μένω κάτω. Και πολλά χρόνια γενικά θέλω να γίνω μάνα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά είναι η πρώτη φορά που θεωρώ κατάλληλο το DNA του πατέρα, όσο σκληρό και να ακούγεται. Σάββατο βράδυ, εδώ στο Μηχανόμαστε, στο αγαπημένο Έψιλον, στο καθιερωμένο μας σαββατιάτικο ραντεβού. Με έναν αγαπημένο σας και αγαπημένο μου κωμικό ηθοποιό, τραγικό όπως είπε ο ίδιος, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος Παπαναστασίου, η κωμική ηθοποιή είναι τραγική. Άνθρωποι και τραγικοί ηθοποιοί, τραγικές φιγούρες, έτσι, τραγικές φιγούρες. Είμαστε εδώ λοιπόν και λέμε πολύ ωραία πράγματα. Όλα αυτά τα χρόνια έπαιξες με, φαντάζομαι, με σπουδαίους συναδέλφους, ναι. Και με σπουδαίες και με σπουδαίους παρτενέρ. Ανάμεσά τους και η μητριά μου, η αγαπημένη Μαρία Ιωαννίδου. Ναι. Έχετε κάνει πολλές παραστάσεις με το Μαράκι. Καταπληκτικές παραστάσεις με το Μαράκι. Καταπληκτικές παραστάσεις με τη Μαρία. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, από το μιας πεντάρας νιάτα, από την κυρία και πολλές, πολλές παραστάσεις με τη Μαρία. Και ήταν καταπληκτική. Η οποία είναι επίσης ένα τρομερό ταλέντο, είναι τρομερή κωμίκα η Μαρία. Πάρα κωμίκα, πολύ. Όπως το λες. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ καλή συνεργάτης. Έτσι. Ναι. Είναι καλός άνθρωπος. Αυτό. Είναι ψυχούλα. Είναι καλός άνθρωπος και αυτό τα λέει όλα. Είναι ψυχούλα. Ποια άλλη από τις συνεργασίες σου σου έχει μείνει σαν από τις πιο αγαπημένες σου? Που έχεις να θυμάσαι έτσι κάτι πολύ όμορφο να μου πεις. Βέβαια, εναλλακτικά μπορείς να μου πεις και μια συνεργασία σου, αν θέλεις, και είσαι από τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόβλημα να το πούνε, που θα προτιμούσες αν γύριζες το χρόνο πίσω να μην την είχες κάνει. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι. Mm-hmm. Όλες μου οι συνεργασίες ήταν πάρα πολύ καλές και πολύ σημαντικές. Από τη Μάρο Κοντού, από τη Χρονοπούλου, από... Μιλάμε το για τις γυναίκες, ας πούμε. Ναι. Με τους άντρες, κωμικούς, τι να σου πω. Με τον Κουτσά, με τον Τζιβιλίκα, με τον Κωνσταντίνο, με τον Μουστάκα. Έχεις παίξει με πάρα πολλούς. Ενδιαφέρον ναι, βέβαια έχει το γεγονός ότι το ξεκίνημά σου έγινε με ρόλους κακών. Το αρχικό ξεκίνημα, έτσι. Ναι, έκανα τον κακό. Έκανες τον κακό και το γόη. Καλά αυτό. Σε παρακαλώ. Αυτό ήταν μες στο παιχνίδι. Τον κακό και το γόη. Βέβαια. Μετά ήταν σαν να βρήκες το δρόμο σου μέσα και από το. Και μου λέγανε, μα είσαι κωμικός. Εγώ, όχι, είμαι δραματικός ηθοποιός. Μ' άρεσε να κάνω τους κακούς και τους ωραίους. Τι ψώνιο που είχα, να κάνω τους κακούς και τους ωραίους. Ναι. Και να πεις ότι ήμουν και ωραίος. Γιατί μια χαρά ήσουν. Το μια χαρά το λες εσύ. Μια χαρά ήσουν. Το δύο τρομάρες. Και κολυμβητής και γυμνασμένος και τόσα χρόνια πεταλούδα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Δεν πήγαν χαμένα. Ναι, η πεταλούδα φοβάμαι ότι λίγο.
με έβγαλε από τα χωρικά ύδατα. Όχι, όχι, εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι παρά τους πρώτους ρόλους, νομίζω ότι τον εαυτό σου τον βρήκες στην κωμωδία, Νίκο, νομίζω. Όταν έπαιξα την πρώτη φορά που έπαιξα κωμωδία, δεν μ' άρεσα καθόλου. Όχι. Και μου λέγανε, από εδώ και πέρα θα παίζεις κωμωδία. Όχι, σας παρακαλώ, θα παίζεις κωμωδία. Δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Και όσα χρόνια έπαιζα κωμωδία, έλεγα, γιατί γελάνε. Τη γυναίκα της ζωής σου πότε τη συνάντησες? Τη γυναίκα της ζωής μου? Σε πολύ μικρή ηλικία. Νέος πολύ. Ναι. Νέος. Και παρά το γεγονός ότι ήσουν τόσο νέος, είπες εδώ είμαστε, εδώ αράζουμε, εδώ σταματάμε, εδώ ρίχνουμε άγκυρα. Για την άγκυρα... Δεν ξέρω να σου πω, αλλά πάντως... Δεν μπορούσα να το υπογράψω για την άγκυρα που λες. Ναι. Αλλά πάντως... ναι, όταν γνώρισα την Κατερίνα, είπα εδώ τελείωσα. Όχι μόνο από ομορφιά. Καλά, η ομορφιά. Όχι μόνο από τα περαμέντο. Η ομορφιά είναι το πρώτο πράγμα, πιστεύω, που βαριόμαστε σε έναν άνθρωπο και το πρώτο πράγμα που απομυθοποιούμε. Όχι. Αν ο άλλος μόνο... δεν έχει πράγματα να σε κρατήσει, την ομορφιά τη βαριέσαι σε ένα χρόνο το πάρα πολύ. Όχι μόνο για την ευγένεια, όχι μόνο για την προσωπικότητα. Όχι... Έμαθα πάρα πολλά πράγματα την Κατερίνα. Ελπίζω να έμαθε και από μένα κάτι. Αλλά από αυτήν έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Ένα άλλο σχολείο για σένα, Νίκο, πιστεύω ότι ήταν και κάτι που πιθανόν ο πολλής κόσμος να μην το ξέρει. Είναι ότι ο άνθρωπος αυτός υπήρξε ένα αντιδραστικό στοιχείο σε μια εποχή πολύ δύσκολη για την Ελλάδα, επαναστάτης κανονικός. Και έχει κάνει και φυλακή. Και πιστεύω ότι ο κόσμος δεν το ξέρει, πολλής κόσμος, αυτό για σένα. Αυτό είναι ένα κομμάτι... Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου, το ότι έκανα φυλακή. Ότι βγήκα στον δρόμο και φώναξα για τη δημοκρατία και φώναξα κάτω η Χούντα. Φώναξες κάτω η Χούντα. Κάτω η Χούντα, σε γραπώσανε κανονικά. Και με κάναμε μαύρο. Σε κάνανε μαύρο στο ξύλο, σε πετάξανε στη φυλακή μέσα και έμεινες και πάρα πολύ καιρό. Είχα δικαστεί 3 χρόνια. Αλλά για τα αδικήματα που δεν καθάπτονται κατά της δημοσίας τάξης και ασφαλείας, με βγάλανε στα 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια μέσα. Μέσα. Και γνώρισα στην πτέρυγα τη δική μου πολλούς σημαντικούς ανθρώπους. Πάρα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους. Για πες μου. Να αρχίσω από το Λούνδρα. Να αρχίσω από τον Αβραμέα. Να αρχίσω... Τι να σου πω τώρα, πάρα πολλούς. Πώς ήταν τα χρόνια εκείνα, δηλαδή ήταν, γιατί μιλάμε ας πούμε για μαθήματα ζωής, μιλάμε για πράγματα που μας συμβαίνουν στη ζωή μας και μας τη φέρνουν τούμπα, μας την αλλάζουν, μας τη στιγματίζουν κατά κάποιο τρόπο. Ήταν σκληρά χρόνια. Ναι, αλλά σίγουρα. Εγώ ήμουν χαρούμενος και ευτυχισμένος. Τα πέρασα... Πάρα πολύ όμορφα. Πόσο χρόνο ήσουν τότε, ήσουν νέος, πολύ νέος, ναι, ήμουν μικρός, πολύ μικρό παιδί. Ναι, ήμουν μικρός, αλλά με αγγίξανε πάρα πολύ. Και Μ' αφήσανε στη διάρκεια της ζωής μου, παρόλο που δεν... Το δεχόμουν και δεν το δέχομαι, μ' αφήσανε στίγματα. Είναι στιγμές που ανεξίτηλες δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Με τίποτα. Και φαντάζομαι ότι ούτε μια στιγμή δεν θα σκέφτηκες εκείνα τα 2,5 χρόνια της φυλακής τι το ήθελα και φώναξα κάτω η Χούντα. Όχι, ήμουν ευτυχισμένος. Ήμουν ευτυχισμένος, με δέρνανε και εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα. Και είχανε τότε, θυμάμαι, γύριζα, δείξατε, είδα ένα-δύο πλάνα. Γύριζα μια ταινία, μη φωνάξει ο Δελιανίδης, να παίξω ένα ρολάκι.
ένα δίπλα στον Κούρκουλο. Ήταν σημαντικός ρόλος. Αλλά ο ρόλος όταν με πιάσανε κόπηκε. Δεν θυμάμαι, το Φίνο είχε τρελαθεί. Λέει, τι θα κάνουμε με αυτόν τώρα. Και βάλανε έναν άλλο ηθοποιό, ο οποίος έπαιζε πλάτη. Για να τελειώσει. Να κάνει τα γυρίσματα που θα έκανα εγώ, ας πούμε. Ναι. Και την έβλεπα την περασμένη εβδομάδα την έβλεπα αυτή την ταινία και έλεγα, κοίταξε να δεις τι έχω κάνει στη ζωή μου. Μπράβο, Νικόλα μου, μπράβο σου. Μου είπε η αγαπημένη συνεργάτης της εκπομπής, η κυρία Μαργαρίτα Δρούτσα, ότι σε ένα από τα ταξίδια σου στο εξωτερικό γνώρισες τον Ντάστιν Χόφμαν. Είναι αλήθεια? Ναι, είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία. Ήμουνα με το θείασό μου στην Αμερική. Τότε που έχασα και τον Καραγιώργη μέσα στα χέρια μου, τον Κώστα. Τον Κώστα Καραγιώργη. Αλήθεια, τότε, σε εκείνο το ταξίδι έφυγε ο Κώστας Καραγιώργης. Τότε έχασα τον Καραγιώργη. Απάνω στη σκηνή. Ήταν στη σκηνή. Αλήθεια, και έπαιζε. Δεν ήξερα αυτό. Και βγαίνει από τη σκηνή, γιατί έπρεπε να βγει από τη σκηνή, και εγώ έμπαινα στη σκηνή. Ναι. Και την ώρα που μπήκα σκηνή, ακούω φωνές. Κλείστε την αυλαία. Κλείστε την αυλαία. Εγώ δεν κατάλαβα, γιατί γελάγαμε. Σκηνή γινόταν, είχε γέλιο η παράσταση. Ναι. Και βγαίνω στη σκηνή και βλέπω τον Καραγιώργη. Πεσμένο κάτω. Έγινε βέβαια ο χαμός. Δεν ήξερα από πού να φύγω, δεν ήξερα τι να κάνω. Ήτανε μια συγκλονιστική στιγμή της ζωής μου αυτό που πέρασα. Που πέρασα. Γιατί έπρεπε να φωνάξουμε άλλον ηθοποιό μετά. Η ζωή συνεχίζεται, έπρεπε να συνεχίζουμε τις παραστάσεις μας. Και εγώ ήθελα να σταματήσω, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω γιατί υπήρχαν συμβόλαια, υπήρχαν παιδιά που είχαν αφήσει τα σπίτια τους και ήρθανε μαζί μου. Πω. Ναι, ήταν μια εμπειρία. Δεν ήξερα ότι έφυγε στην Αμερική ο Κώστας Καραγιώργης και μάλιστα στη δικιά σου παράσταση, την ώρα της παράστασης. Ναι. Στην Αμερική και εκεί, μια που μου είπες για τον Ντάστι Χόφμαν, είχαμε ρεπό μια μέρα και ήθελα πάρα πολύ να τον δω και πήγα και τον είδα. Ήταν συγκλονιστική η εμπειρία αυτή, ένας απίστευτος ηθοποιός. Και η Ταμίας έπαιζε ήτανε το θάνατο του Εμποράκου εκείνος το θάνατο τότε. Του Εμποράκου. Και η Ταμίας ήταν Ελληνοαμερικάνα. Και μου λέει, όταν τελειώσει η παράσταση σε θέλω. Μη φύγεις. Και με πήρε και με πήγε στο... Λέω, πάμε, μου λέει, να το ήταν απ' έξω, ήταν κόσμος. Ήταν πολλοί κόσμος και με πήγε από ένα άλλο καμαρίνι, από μια άλλη πόρτα να μπω. Ευγενέστατος. Και εγώ, γιατί δεν ήξερα καλά και τη γλώσσα, η φίλη μου έλεγε αυτό που έπρεπε να πει, είχα φοβερό τρακ. Δεν πίστευα ότι έβλεπα αυτό τον ηθοποιό και ζούσα αυτή τη μαγική στιγμή που έβλεπα αυτό το τέρας ηθοποιίας, ας πούμε. Ένα τέρας ηθοποιίας. Συγκλονιστικός. Ναι, και σε αυτή την παράσταση δε ήτανε, ναι, ήτανε σημαντική ιστορία για μένα, ναι. Και κάθισα, ήταν αυτό που ήταν να πω και του λέω, σας κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Παίρνετε καλά λεφτά στο θέατρο? Μου λέει όχι, περίπου όσα παίρνετε κι εσείς. Στον κινηματογράφο, μου λέει, αγόρι μου, βγάζουμε τα λεφτά. Αυτά είναι τα λεφτά που παίρνουμε στο θέατρο, δεν παίρνουμε πολλά λεφτά, αλλά είναι τέτοια η λατρεία που έχω για το θέατρο, που δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή, 2015, ο Νίκος Παναστασίου θα ήθελε να κάνει κάτι στην τηλεόραση, έστω σαν guest σε ένα ελληνικό σύριαλ, στο θέατρο ξανά κάτι? Ναι, βεβαίως. Θα ήθελες? Μπορώ να πω ότι δεν θέλω. Θέλω πάρα πολύ. Θα έρθει η στιγμή όμως. Κοντά είναι κάπου. Θα το αισθάνεσαι ή θα το προκαλέσεις ή θα το ετοιμάσεις? Α, το διαισθάνεσαι. Το διαισθάνομαι ότι είναι κοντά.
να κάνω κάτι. Αλλά στο θέατρο θα κάνω οπωσδήποτε. Για την τηλεόραση μιλάω. Για την τηλεόραση. Ναι. Στο ευχόμαστε ολόψυχα. Σε ευχαριστώ ολόψυχα. Πολύ. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην εκπομπή αυτή. Εγώ σε ευχαριστώ που έζησα αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές μαζί σου. Ανεξίτηλες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, αγαπημένη μου, να έχεις υγεία, να χαμογελάς πάντα και να κολυμπάς πάντα. Σε χαρούμενα νερά. Ακ, το κλείσα πολύ ποιητικά αυτό, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο μου. Και εσείς μην ξεχνάτε, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας δώσω μια φορά ακόμα το τηλέφωνο για το διαγωνισμό μας. Είναι το 901-645-51. Είναι το τηλέφωνο στο οποίο καλείτε και πληκτρολογείτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε τον αριθμό που ακούτε. Ο πιο γρήγορος κερδίζει τετραήμερη διαμονή σε σουίτα στο Κυρίμε Hotel στη Μάνη. Δώρο αξίας 1.200 ευρώ. 4 Απριλίου ανακοινώνουμε το όνομα του νικητή. Διαφημίσεις και σε λίγο ερχόμαστε. Και πολλά χρόνια γενικά θέλω να γίνω μάνα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά είναι η πρώτη φορά που θεωρώ κατάλληλο το DNA του πατέρα, όσο σκληρό και αν ακούγεται.